Χαμός επικράτησε στο πλατό όταν ο Νίκος Μουτσινάς κλήθηκε να δώσει απάντηση στο μεγάλο unfollow προς τον Τζουρό. Ο παρουσιαστής τον ρώτησε ευθέως αν έχει κάποιο πρόβλημα με τα social media. Ο ίδιος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του και μίλησε για όλα, πρώτα όμως θέλησε να τον ρωτήσει γιατί δεν τον ακολουθεί πια. Χαρακτηριστικά είπε, «Ρε συ Νίκο, με το Instagram πως τα πας, εμένα γιατί με έχεις κάνει unfollow, θήτα έλω εδώ μπροστά στον κόσμο να πεις γιατί με έχεις κάνει unfollow». Τότε εκείνος του απάντησε, «Τα πάω πολύ καλά και δεν κάνω unfollow, δεν ισχύει. Δεν έχω κάνει unfollow, παιδί μου δεν βλέπετε που βγαίνουν κατά καιρούς κάποιοι κατατρεγμένοι celebrities και λένε ότι έκανε το Instagram τους unfollow, το ζούμε, χτυπιόμαστε. Ε Κώστας το ορκίζομαι, δεν θα είχα πρόβλημα να σου πω γιατί σε έκανα unfollow, γιατί βαρέθηκα να σίγμα έψιλον βλέπω να πηγαίνεις διακοπές και εγώ να κάθομαι σπίτι μου. Δεν ισχύει αυτό, δεν ισχύει, δεν ξέρω γιατί έγινε, εγώ δεν κάνω unfollow». Ωστόσο οι δύο του συνέχισαν στο επόμενο θέμα με τον Κώστα Τσουρό να λέει, «Εγώ δεν έφυγα τρέχοντας από τον Αντένα. Εσύ έτρεξες», ο Μουτσινάς τότε του απάντησε, «Εγώ, με τρέξανε, δεν έφυγα εγώ. Δεν φεύγω, μία φορά έχω φύγει, φιλιά, εσύ θα ξαναγύριζες τη ΦΕΗ και γιατί έφυγες από τη ΦΕΗ», καγιώτα τον άλλο να του απαντά, «Την ΦΕΗ την αγαπάω πάρα πολύ. Επειδή την αγαπάω πρέπει να είμαστε πάντα μαζί, έφυγα γιατί αποφάσισα ότι μετά από 2 χρόνια ήθελα να κάνω κάτι άλλο. Κάποια στιγμή είχα πει ότι το πρωινό είχε hard gossip συγκριτικά με την εκπομπή που κάνουμε τώρα. Γενικά, το πρωινό μια χαρά είναι, θα ξαναέκανα πρωινό και θα ξαναδούλευα με τη ΦΕΗ». Ο Νίκος Μουτσινάς ωστόσο, δηλώνει έτοιμος για να αποκτήσει το δικό του παιδί. Χαμός στην εκπομπή του Νίκου Μουτσινά, θα σου κάνω μήνυση, βίντεο. Χαμός επικράτησε στην εκπομπή του Νίκου Μουτσινάς μετά από αυτό που συνέβη, με τον παρουσιαστή να απειλεί πως θα κάνει μηνύσεις. Πάγωσε στον αέρα του Open TV με αυτό που τον έβαλε να κάνει, χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει τίποτα και στη συνέχεια τον έπιασε πανικός. Ο Νίκος Μουτσινπάς είχε καλεσμένο τον Βασίλη Καλίδη και ο σεφ τον έβαλε σε μία δοκιμασία. Έπρεπε να φάει με κλειστά μάτια τις 2 νοστιμιές που του είχε ετοιμάσει. Το χάμπουργκερ ήταν από κρέας κροκόδιλου και συγκεκριμένα από την ουρά του και αφού έπαθε σοκ στη σίγμα η νέχεια γύρισε το κεφάλι του και έπαθε σοκ όταν είδε τις καραμελωμένες ακρίδες πάνω στην τούρτα που έφαγε. Κώστας Τσουρός, αποκαλύπτει τη σχέση του με τη ΦΕΗ Σκορδά, αλλά και την πικρία. Στο ένθετο σέκρετ των παραπολιτικών και τη Σπυριδούλα Τριάντου μίλησε για όλα ο δημοσιογράφος και αρχισυντάκτης της μεσημεριανής εκπομπής του Αλφα τη λέει, Κώστας Τσουρός. Μεταξύ άλλων, θέλησε να περιγράψει τα συναισθήματα του για την εποχή της συνεργασίας του με τη ΦΕΗ Σκορδά στο πρωινό του Αντένα. Διαβάστε παρακάτω, είχα αποφασίσει πως δεν θέλω να συνεχίσω στο πρωινό και τρίτο χρόνο. Το κανάλι βέβαια ήθελε να συνεχίσω, είχα την πρόταση από τον Αλφα και επειδή μου αρέσει να αλλάζω και να μην μένω στάσιμος επέλεξα να φύγω. Στην Αταλία δεν είναι πάνελ, αλλά ένας πιο αναβαθμισμένος ρόλος, κάνω και ενημερωτικά θέματα, έχω τάφη δυνατότητα να κάνω θέματα που μου αρέσουν, αλλά και συνεντεύξεις που θέλω. Δεν θα πω ότι δεν ήταν ωραίος ο ρόλος μου στο πρωινό, εκεί έμαθα το lifestyle, όμως επειδή εκεί ήταν η hardcore gossip κάποιες φορές αισθάνθηκα λίγο άβολα. Κάποιες φορές δεν ήμουν ο εαυτός μου στο πρωινό και αυτό με ενοχλούσε.
Πείτε ακόμη, Σύση Χριστίδου, έτσι αποχαιρέτησε τον Θέμο Αναστασιάδη on air στην εκπομπή, βίντεο. Με τη Face Corda τελευταία φορά μιλήσαμε στη γιορτή του Γιαννάκη, σίγουρα δεν ήμασταν όπως όταν βλεπόμασταν κάθε μέρα, αλλά δεν εισέπραξε κάποια αρνητική διάθεση. Μπορεί να υπήρχε κάποια πικρία, αλλά δεν εκδηλώθηκε στη σχέση μας, από την πλευρά μου την έχω μέσα στην καρδιά μου. Το λέω ειλικρινά και της χρωστάω πολλά, εξομολογείται ο Κώστας Τσουρός. Φέτος, μας λέει καλύτερα δεν γίνεται, μιας και τον βλέπουμε δίπλα στην Αταλία Γερμανού κάθε Σάββατο Κύριακο αλλά και μας καλημερίζει κάθε πρωί μαζί με την Ελεονόρα Μελέτη μέσω του Party FM 104.